το θέμα που είναι εγγραφή του Δήμου ως συντροπητή σε εφημερίδες για το έτος 2018. Εισηγητής ο κύριος Μελαντίνης Αθανάσιος. Η εισήγηση φέρνει στα πρότυπα της απόφασης 295 του 2016 που είχαμε πάρει, που είχαμε προσπαθήσει ομόφωνα να εγκρίνουμε την εγγραφή του Δήμου ως συντροπητής στις κάτω εφημερίδες. Καθημερινές εφημερίδες, Πρόοδος, Σημερινή, Συναϊκό Θάρρος, Ελεύθερο Βήμα, Εβδομαδιαία Εφημερίδα, Πανσεραϊκή, Ειδικές Εφημερίδες, Πίστη Συνδικής και Θάρρος Συνδικής. Ο κύριος Δεματής έχει το Εγώ θυμάμαι πολύ καλά και το έχω και καταγραμμένο ότι στην απόφαση αυτή λείπει και η εφημερίδα Παρατηρητής. Εγώ θέλω να έρθει και το 18 να είναι συνδρομητής και η συγκεκριμένη εφημερίδα, καθημερινή εφημερίδα των Σερών, η οποία είναι ευρείας κυκλοφορίας. Και δεν βρίσκω το λόγο γιατί είναι αποκλειστή. Η κυρία Φιντακορίδη. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Στην προηγούμενη απόφαση για το 2016, το 2017, το 2016 δεν ήμουν απάνω. Γράφεται όμως μέσα στην απόφαση ότι επιλέχθηκαν κάποιες συγκεκριμένες εφημερίδες. Πρώτο θέλω να ρωτήσω. Πόσο πληρώνουμε για την κάθε εφημερίδα? Δεύτερον, με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εφημερίδες? Και το τρίτο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Δημητή ότι αφορά τον παρατηρητή, που εξ όσων γνωρίζω από μετρήσεις είναι πρώτης κυκλοφορίας των νομοσερών. Και δεύτερον, από το 1978 που κυκλοφορεί η εφημερίδα, έρχομαι ως το μοναδικός Δήμος που την έχει αποκλείσει από τις συνδρομές του. Γιατί? Δεν ξέρω τι υπονοείται για την συγκεκριμένη εφημερίδα. Υπάρχουν εφημερίδες που υπάρχουν, υπάρχει μια ρίζα εφημερίδα και μου είναι, σας πω, παντελώς, τις ξέρω μόνο ονομαστικά και λίγο που έχω ξεφυλίσει κάποιες κατά τύχη. Έγινε μια επιλογή κατά τα πρότυπα περικοπών δαπανών, τυχαία. Κοιτάξαμε να καλύψουμε όλη την γκάμα ψήφων της εισηγής που είχαμε και από τις υπηρεσίες ποιες. Και αποκλείστηκαν και κοιτάξαμε να έχουμε σειραϊκές όπως έχουμε την Πρόοδο, τη Σημερινή, Σειραϊκό Θάρρος, το Βήμα και τις σειραϊκές εφημερίδες. Πανσεραϊκή και τις δυο τοπικές που έχουμε. Δεν έγινε για καμία. Δεν έγινε για τοπικές γραμμές. Κύριε Πρόεδρε. Δεν έγινε κανένα άλλο λόγο. Έγινε καθαρά μια επιλογή εφημερίδων. Σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση και δεν παίρνω απάντηση. Η επιλογή έγινε βάσει ποιων κριτηρίων? Εγώ θα το προχωρήσω λίγο παραπάνω. Η εφημερίδα Παρατηρητής μάλλον ασκεί μια κριτική η οποία δεν σας αρέσει. Και φιλοξενεί μάλιστα και απόψεις ανθρώπων οι οποίοι δεν συμφωνούν με τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που δεν επιλέξατε τον Παρατηρητή? Κυρία Φιντακορίδου, αυτά πρώτη φορά τα ακούω από εσάς, ούτε τη γνωρίζω την εφημερίδα, ούτε τη διαβάζω. Αυτά που λέτε είναι προσωπικά δικά σας, δεν συντρέχει κανένα τέτοιο λόγο που τον αρνούμε εντελώ. Ο κύριο Νεβατζίνη, και εγώ αυτά δεν τα συμμερίζω με τη κυρία Φιντακορίδου, ότι ασκεί κριτική κλπ. Όλες οι εφημερίδες στα κακό κείμενα τοπικά, είτε του Δήμου μας είτε άλλων Δήμων κλπ. Άμα το σκυλί είναι ψόφιο μέσα στον δρόμο, θα το κάνουν κριτική. Άμα ο δρόμος έχει τρύπες, θα κάνουν κριτική. Εγώ από αυτή την άποψη δεν μιλάω για την συγκεκριμένη εφημερίδα, αλλά λέω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί, γιατί είναι καθημερινή των Σερών, έχει 4 δεκαετίες που κυκλοφορεί και είναι ευρείας κυκλοφορίας. Για αυτόν τον λόγο. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, καταρχάς, υπάρχουν δύο ειδών εφημερίδες. Αυτές που έχουν συνδρομή και αυτές που δεν έχουν συνδρομή. Οι οποίες έρχονται δωρεάν. Μιλάμε τώρα για συνδρομές. Σε ποιες θα πληρώσουμε για να μας έρθουν εδώ πέρα στο Δήμο. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε για τις δωρεάν. Όπως επίσης δεν μιλάμε και για τις εφημερίδες που όσες δικαιούνται να δημοσιεύσουν διαγωνισμούς, προκηρύξεις κλπ. Κυκλικά, τονίζω, κυκλικά οι διοικητικές υπηρεσίες δημοσιεύουν σε όλες. Και έτσι δεν μπορεί να έχει παράπονο καμία σε από αυτές που μπορούν να δημοσιεύσουν. Δεν δημοσιεύουν όλες τις εφημερίδες. Δεν έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν δημοπρασίες, προκηρύξεις κλπ. Τώρα μιλάμε για αυτές που έχουν συνδρομή. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιες εφημερίδες είναι. Και είναι εισήγηση από τις διοικητικές υπηρεσίες και τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου σε ποιες να πληρώσουμε λεφτά. Αυτή είναι η εισήγηση. Ιδάλλως αυτές που έρχονται δωρεάν, έρχονται δωρεάν, κανονικά. Με αυτές που είναι να δημοσιευτούν, που μπορούν να δημοσιεύσουν, κυκλικά σε όλες πάει.
Τη στηρεί η διοικητική υπηρεσία, πιστεύω, γιατί δύο φορές που κάναν κάποιοι παράπονα και το έλεγξα, με σαν Ευαγγέλιο τη στηρεί, όσες δημοπρασίες κάνουμε, διακηρύξεις κλπ, βρίσκονται σε αυτές. Και κλικά. Τώρα, από εκεί και πέρα. Στις εφημερίδες. Οι διαγωνισμοί πάνε μόνο στις εφημερίδες. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτές. Επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι. Δήμαρχε ο παρατηρητής έχει συνδρομή, πως γράφω χρόνια εκεί και ξέρω ότι έχει. Όλες οι συνδρομές των Σερών έχουν συνδρομή. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πρόεδρε, γιατί τόσο συγκεκριμένο το παρατηρητή, γιατί υπάρχουν και άλλες εφημερίδες που έχουν αποκλειστεί. Υπάρχει η Φορή της Βυζαντίας, υπάρχει η Ελευθερία, υπάρχει η Ελευθερία. Να σου πω γιατί. Να σου πω, δήμαρχε, συγκεκριμένα εγώ για τον παρατηρητή μιλήσα, γιατί είμαι ο ίδιος ο εκδότης που είπε γιατί με έχετε αποκλείσει ως Δήμος. Δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι εγώ να πήρα τέτοια απόφαση. Μόνο ο παρατηρητής εξαιρείται από τις εθνικές κοινότητες. Αυτό δεν λέει τίποτα. Υπάρχει Μόνο παρατηρητής εξαιρείται από τις εθνικές κοινότητες. Όχι, κι άλλοι. Εντυχία, βάλω τι δεν μπορεί να Τελειώσαμε, πάμε για ψήφιση. Υπέρ. Θα είναι μέσα η. Γιατί υπάρχουν κι άλλες που δεν είναι μέσα, οπότε πρέπει να τις βάλουμε όλες. Και δεν υπάρχει κι άλλες. Δεν είπα για άλλες. Μιλάω για τις συγκεκριμένες. Θα είναι. Σε λαϊκά σπόρα, βάλουμε. Όχι, δεν είμαστε. Θα είναι ο παρατηρητής μέσα. Έχεις λεφτά να. Έχεις το κωδικό λεφτά. Εγώ δεν είμαι. Πώς θα είναι. Εδώ δεν θα έχουμε 25 μαρτύρες να πάρουμε λουκούμια. Είμαστε στην ψήφιση και εσείς συνεχίζετε διαλογική συζήτηση. Υπέρ, κατά, λευκά. Σωστή παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.